Un signe de perfection et de plénitude, c'est le nombre de signes du zodiaque, des travaux d'Hercule, le nombre des apôtres, le nombre des fils de Jacob, le nombre d'heures du jour et de mois de l'année, c'est la perfection. Το στεφάνι που σχηματίζουν τα 12 αστέρια στο μπλε φόντο είναι το φωτοστέφανο της Παρθένου. Πηγή έμπνευσης του καλλιτέχνη ήταν το όραμα του Απόστολου Ιωάννη, όπως το αναφέρει στην Αποκάλυψη. Και σημείων μέγα όφθιεν το ουρανό, γινή περιβεβλημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδιών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Ωστόσο, η χριστιανική προέλευση του συμβόλου δεν θα αναφερθεί κατά την υιοθέτηση της σημαίας από τα 12 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1986. Τα 12 μέλη μιλούν για τον αριθμό των κρατών μελών όπως τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, στη Γαλλία δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά στα σχολικά βιβλία. Ο χριστιανισμός είναι βασικό επιχείρημα των ανατολικοευρωπαϊκών κρατών που διεκδικούν την είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πολωνία πρωτοστατεί, όπου η Εκκλησία είναι αποφασισμένη να αναπληρώσει το κενό της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Εν κατακλείδη, το ευρωπαϊκό σύμβολο είναι αναμφίβολα ένα χριστιανικό σύμβολο. Το ζήτημα της σημαίας μπορεί να φαίνεται παράδοξο. Δεν είναι όμως τόσο σε μια εποχή που η παγκοσμιοποίηση συμβαδίζει με την επιστροφή της θρησκείας. Μια εποχή που οι μουσουλμάνοι Τούρκοι χτυπούν την πόρτα της Ευρώπης, όταν ισλαμιστές φονταμενταλιστές παντού στην Ευρώπη υπεραμείνονται του θρησκευτικού νόμου της Αρίας, όταν το Βατικανό αναζητά η μεταρρύθμιση της εκοσμίκευσης. Το ερώτημα είναι, η Ευρώπη είναι ακόμα χριστιανική? Αυτό το ερώτημα σχετίζεται με την αρχή μιας πρωτοφανούς διαμάχης. Είμαστε στο 2002. Η Ευρώπη είναι σε αναζήτηση της ταυτότητάς της και ασχολείται με τη σύνταξη του συντάγματός της. Έχει συγκροτηθεί μια ομάδα εργασίας με επικεφαλής τον Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Σκοπός της είναι να προσδιορίσει το μέλλον της Ευρώπης. Με την αρχή της συζήτησης, τα χριστιανικά πολιτικά κόμματα ξεκαθαρίζουν τη θέση τους. Ζητούν να αναγράφεται σαφώς στο προήμιο του Ευρωσυντάγματος όρος χριστιανική κληρονομιά της Ευρώπης. Ο Γερμανός συντηρητικός βουλευτής Μπερντ Μπόσελτ πυροδοτεί τη συζήτηση. Nicht aufgenommen worden ist. Europa hat christliche und jüdische Wurzeln. Das kann nicht einmal ein marxistischer Geschichtslehrer abstreiten. Ohne diese Wurzeln gäbe es nicht einmal einen Marx und einen Marxismus. Und wenn sich Europa von Gott und vom Christentum und vom Judentum abwendet, dann schneidet es seine eigenen Wurzeln ab, dann versinkt es im Materialismus und dann wird es scheitern. Αυτό είναι απαράδεκτο για τους Ευρωπαίους πολιτικούς, όπως η Βελγίδα Ευρωβουλευτής Βερονίκ Δε Καζέρ. Quels enjeux de société on est en train de défendre, sachant que dans les pays religieux de l'Union européenne, les femmes n'ont pas droit à l'avortement, on ne peut pas divorcer dans certains pays de l'Union européenne, nous ne pouvons pas partager nos libertés par rapport à l'Europe. Devons-nous vivre dans un monde où on sera excommunié quand on divorce, où les femmes auront fait des péchés mortels quand elles auront eu le malheur d'avorter parce qu'elles sont dans une situation inextricable? C'est ça les véritables enjeux. Et la science et le darwinisme. Από τη μια υπάρχει η αριστερά και από την άλλη η χριστιανή συντηρητική δεξιή. Δύο αντίθετες αρχές σε αντιπαράθεση. Es ist eben ein Unterschied, ob ich der Meinung bin, dass ein Mensch eine Anhäufung von Zellen ist oder ob ich glaube, der Mensch ist ein Kind Gottes mit Rechten, die ihm Gott gegeben hat und die ihm der Mensch nicht wegnehmen darf. Das ist schon allein die Menschenrechtskonzeption eine eigene. Und von daher spielt das eine größere Rolle als früher. Früher war Europapolitik oft rein technisch, ökonomisch. Und jetzt ist Europapolitik zuständig für fundamentale Fragen.
Und das berührt natürlich auch zunehmend die religiösen Themen. Η θρησκευτική πίστη είναι αποδεκτή για τους Γερμανούς, οι οποίοι στο θεμελιώδη νόμο, το αντίστοιχο σύνταγμά τους, αναφέρονται στον Θεό. Για τους αντικληρικούς αυτό είναι αδιανόητο. Οι Γάλλοι πρωτοστατούν, καθώς έναν αιώνα και πλέον κρατούν την Εκκλησία έξω από το δημόσιο γίγνεσθε. Ο Φρανσουά Μπεϊγού, ευρωβουλευτής το 2002, είναι καθολικός αλλά αντικληρικός, πρωτοστατεί σε αυτή τη διαμάχη. Vous ne trompez pas, la religion c'est de la nitroglycérine. Hein? La religion, qu'on y adhère ou qu'on la rejette, ça, c'est des mouvements extrêmement violents de l'âme. Il y a des millions de gens qui seraient prêts à se faire tuer pour que leur foi soit respectée. Η αντιπαράθεση παίρνει φωτιά στις Βρυξέλλες. Οι συντηρητικοί βουλευτές έχουν ζητήσει να συμπεριληφθεί ο όρος «Χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης» στο Σύνταγμα και έχουν πυροδοτήσει τη συζήτηση. Για εβδομάδες, θρησκευτικές ομάδες από όλες τις πλευρές θα ασκούν πιέσεις παρασκηνιακά. Ο Μπερτ Πόσελτ ήταν τότε στο πεδίο της μάχης. Τώρα θυμάται. Das jüdische Abgeordnete, das muslimische Abgeordnete oder auch Gremien waren ganz positiv und wollten im Vertrag die Verantwortung vor Gott und den Menschen, so wie das in der deutschen Verfassung steht. Auf der anderen Seite haben aber dann Liberalere gesagt, gut, das wollen wir nicht, aber wir akzeptieren den Verweis auf die christlichen Wurzeln. Da waren aber dann wieder die Muslime und die Juden eigentlich dagegen, weil sie gesagt haben, da sind wir nicht dabei. Also die hätten die stärkere Formulierung mit dem Bezug auf Gott, die hätten sie akzeptiert. Die war für sie kein Problem. Das Problem war, dann, als nur die christlichen Wurzeln genannt wurden, christlich-jüdischen Wurzeln, dann kamen die Muslime, haben gesagt, sie sind nicht erwähnt. Das war dann umstritten. Οι αντικληρικοί δεν συμβιβάζονται. Αδιέξοδο. Οι Γάλλοι, συμπεριλαμβανομένου του Φρανσουά Μπαϊρού, βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. La loi a pas se mêlé de reconnaître un passé. C'est affaire d'historien et c'est affaire de conscience. La loi, on doit lui dire quand elle veut s'occuper d'histoire, on doit lui dire bas les pattes. Et quand le pouvoir veut s'occuper de religion, on doit lui dire aussi c'est pas ta place. Τελικά προτείνεται μια συμβιβαστική λύση. Η φράση «χριστιανικές ρίζες» δεν θα αναφέρεται στο Σύνταγμα. Θα υπάρχει αναφορά στη θρησκευτική, πνευματική και ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Οι χριστιανοί βουλευτές όμως δεν είναι διατεθειμένοι να συμβιβαστούν. Herr Präsident, ich habe mich enthalten, weil ich bedauere, dass unser Änderungsantrag bezüglich des christlich-jüdischen Erbes nicht aufgenommen worden ist. Und zum Zweiten möchte ich in diesem Zusammenhang sagen, es ist eine Illusion zu glauben, dass dieser Vertrag unter eine Käseglocke gestellt werden und nicht mehr geändert werden kann. 25 Regierungen werden sich nicht treffen, um nichts zu tun. Sie werden daran arbeiten und wir hoffen, sie werden es verbessern. Sie werden hoffentlich die christlich-jüdischen Wurzeln noch in die Präambel aufnehmen. Und ich glaube, wenn wir dafür sorgen, dass Europa wieder christlicher wird, das heißt menschlicher wird, dann ist das wichtiger als ein Papier. Die Diskussion hat meines Erachtens erst angefangen und ich merke sehr stark, dass es immer mehr Europäer gibt, die dieser Idee positiv gegenüberstehen. Στα χαρτιά, οι αντικληρικοί έχουν κερδίσει τη μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο. Η μεγαλύτερη θυγατέρα της Εκκλησίας ή η διάδοχος της Δημοκρατίας, η Ευρώπη, δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Σεπτέμβριος, Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, επίσημη κατοικία του Γάλλου Προέδρου. Παρόντα όλα τα μέλη της κυβέρνησης. Όλοι στέκονται προσοχή, καθώς καταφθάνουν επιφανείς διεθνείς και θρησκευτικές προσωπικότητες. Για ποιον όμως έχουν βάλει όλοι τα καλά τους? Για τον Πάπα Βενέδικτο τον 16ο, ηγέτη του κράτους του Βατικανού. Δεν είναι απλό. Επί αρκετούς μήνες ο Νικολά Σαρκοζή διακηρύττει τη σημασία που δίνει στη θρησκεία.
Λίγες εβδομάδες πριν στη Ρώμη, ο Γάλλος πρόεδρος είπε ενώπιον του Πάπα: «Οι ρίζες της Γαλλίας είναι κατ' ουσίαν χριστιανικές. Αν αποκοπούμε από αυτές τις ρίζες, θα χάσουμε την ουσία. Δηλαδή, θα εξασθενήσουν τα θεμέλια της εθνικής ταυτότητας και επιπλέον οι κοινωνικοί δεσμοί που έχουν ανάγκη από σύμβολα μνήμης». Ο Ντενί Τιλινάκ είναι συγγραφέας, εκδότης και φανατικός υποστηρικτής του καθολικισμού. Εκείνη την ημέρα ήταν παρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων. Γεννημένος στο Κορέζ, όπως ο Ζακ Σιράκ, ήταν στενός φίλος του πρώην Προέδρου. Σήμερα είναι στενός φίλος του Νικολά Σαρκοζή και παρολίγο να γίνει πρέσβης της Γαλλίας στο Βατικανό. Sarkozy, avec ses qualités et ses défauts, avec son style, déverrouille les inconscients. Quand tu as dit que les racines chrétiennes de la France étaient une évidence, qu'il les revendiquait, ben, j'ai été tout simplement ravi. Πρώτη φορά στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας, ένας πρόεδρος καθιστά τη θρησκεία επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η συμπεριφορά του πηγάζει από πολιτικά κίνητρα ή από μια διάθεση αμφισβήτησης. Ο Νικολά Σαρκοζή δεν διστάζει να υποτιμήσει τη μορφή σύμβολο των αντικληρικών, το δάσκαλο. Είπε: «Για τη διδασκαλία της διαφοράς ανάμεσα στο καλό και στο κακό, ο δάσκαλος δεν θα καταφέρει ποτέ να αντικαταστήσει τον εφημέριο ή τον πάστορα». Pour quelqu'un qui a la foi, Dieu, il n'y a rien de plus important. C'est plus important que la cité, c'est plus important que la politique. Donc, le politique, c'est ce que Sarkozy, en substance, a dit dans son allocution de bienvenue à Benoît XVI à l'Élysée il y a quelque temps. Quelque chose d'aussi précieux, d'aussi essentiel dans le cœur d'un croyant ne peut pas ne pas être pris en considération par le politique, c'est-à-dire celui qui gère la cité. Ένας πρόεδρος που επιβεβαιώνει σαφώς τις χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης βάζει φωτιά στο λίκνο του αντικληρικαλισμού. Είναι ο Σαρκοζή ο δούριος ύπος στο Βατικανό ή ο θεματοφύλακας μιας ιστορικής αλήθειας? Ακόμα κι αν οι αντικληρικοί διαμαρτύρονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Πάπα Βενεδίκτου του 16ου, η μεγαλύτερη θυγατέρα της Εκκλησίας φαίνεται ότι τραβάει την προσοχή. Η Λούρδη είναι ο δεύτερος σταθμός της επίσκεψης του Πάπα στη Γαλλία. Δεκάδες χιλιάδες πιστοί έχουν συγκεντρωθεί για την επέτειο των 150 χρόνων από την πρώτη εμφάνιση της Παρθένου. Για τους Ευρωπαίους χριστιανούς είναι μια ευκαιρία για να επαναβεβαιώσουν τις κοινές ρίζες τους. Αν σήμερα ο Βενέδικτος ο 16ος επιλέξει να αναφερθεί σε αυτή την κοινή μνήμη, δεν θα είναι έκπληξη. Ο Πάπας έχει εσκεμμένα επιλέξει το όνομα Βενέδικτος. Ο Άγιος Βενέδικτος είναι ο πατέρας του δυτικού μοναχισμού, γι' αυτό έγινε προστάτης Άγιος. Για τους Ιταλούς, τους Πολωνούς και τους Ισπανούς είναι αδιαμφισβήτητο ότι η Ευρώπη είναι χριστιανική. Αυτή η παρέα Ισπανών φοιτητών περιμένει τον Πάπα 5 ώρες και πλέον. Αυτοί οι μελλοντικοί γιατροί ή οι δικηγόροι ταξίδεψαν από την άλλη άκρη της Ισπανίας για να δουν τον Πάπα και να βρεθούν με άλλους χριστιανούς της Ευρώπης. Nos une con Francia y yo creo que con toda Europa, desde luego, las raíces cristianas, ¿no? O sea, España, Francia, Alemania, Inglaterra, durante muchísimos siglos hemos tenido toda Europa la misma religión. Yo creo que es muy importante recordar eso, ¿no? En Europa y que no se pierda, que no se pierda que tenemos un mismo, una misma sangre, ¿no? Y unas mismas raíces. Στη Γαλλία όμως, ένας τέτοιος ισχυρισμός δεν είναι αποδεκτός. Για την πλειονότητα των Γάλλων, η μοναδική νόμιμη κληρονομιά προέρχεται από το διαφωτισμό, την επανάσταση και τον νόμο του διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους. Ακόμα κι αν μερικές φορές εθελοτυφλούν σε ό,τι ανατρέπει αυτό το πιστεύω. La moitié de nos communes, ça porte le nom d'un saint quelconque. Au détour de chaque virage, en arrivant dans un patelin, une ville, on voit le clocher d'une église, d'une cathédrale. Et quand on lit nos écrivains, quand on regarde, quand on admire nos peintres, on voit bien que tout ça est imprégné, baigne dans la culture judéo-chrétienne et assez largement catholique. L'université, qui est la grande invention du Moyen-Âge,
est une institution ecclésiale, évidemment. Et cette université a été la même dans, le, dans l'ensemble de l'espace, de l'espace européen. D'ailleurs, c'est assez simple. Au Moyen-Âge, là où s'arrête le phénomène universitaire, c'est là que s'arrête l'Europe. Et on peut même dire que la laïcité est d'une certaine manière un fruit de ce grand arbre aussi, puisque la laïcité, elle n'est pas autre chose que « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Parole de l'Écriture, parole du Christ dans l'Écriture. C'est ainsi que s'est structuré, et n'est-ce pas? C'est pour ça que l'Europe existe, alors que d'autres continents n'existent que géographiquement. Que nous ne voulions pas aujourd'hui nous définir exclusivement comme chrétiens, j'entends. Mais ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas renier notre histoire et nos racines. Λούρδη, ο Βενέδικτος ο 16ος τελεί τη Θεία Λειτουργία μπροστά σε 200.000 προσκυνητές. Αυτή είναι η εικόνα μιας Ευρώπης ενωμένης υπό το σύμβολο του Σταυρού. Οι προσευχές διαδέχονται η μία την άλλη. Ωστόσο, οι Γάλλοι καθολικοί νιώθουν αμηχανία. Προφανώς δεν είναι εύκολο να εκφράζει κανείς την πίστη του. Dans d'autres pays, comme au Mexique ou en Espagne, ça paraît beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel. En France, il y a une espèce de blocage quand même par rapport à ça. Enfin, moi, je vois que ça devient ringard, quoi. Tout ce qui est moral et tout ça, moi, je trouve qu'en France, ça se perd vraiment. Et pour avoir été en Espagne, c'est différent. En Espagne, il y a plus le sens des traditions. Alors c'est peut-être justement, ça reste au stade des traditions, mais c'est plus naturel, moins critiqué, moins vu de façon négative. Οι Γάλλοι ξεχνούν τις χριστιανικές ρίζες τους και αυτό έχει κάποιες συνέπειες. Ο Γιωβάν, μέλος της αδελφότητας του τάγματος του Αγίου Ιωάννου, βιώνει αυτή την αλήθεια κάθε μέρα. Aujourd'hui, dans certaines universités en France, on est obligé de donner des cours de culture religieuse à des jeunes qui veulent se lancer dans une carrière artistique, que ce soit au niveau du dessin, de la peinture. On leur donne des cours de culture religieuse parce qu'ils ne comprennent rien à l'héritage artistique du monde dans lequel nous vivons. Pourquoi n'y comprennent-ils rien ? Simplement parce qu'ils ont perdu leurs racines. C'est tout. Or, ces racines, elles sont chrétiennes. La laïcité à la française passe par l'ignorance du fait religieux complètement. Or, le fait religieux est un fait de culture et de société qu'il faudrait enseigner, à condition que ce soit des professeurs d'histoire qui l'enseignent, non pas des imams, des rabbins ou des prêtres. Γιατί οι Γάλλοι δυσκολεύονται τόσο με το θέμα της χριστιανικής κληρονομιάς? Γιατί να θέλουν να απαρνηθούν τις ρίζες τους? Για να το καταλάβουμε, πρέπει να ανατρέξουμε στο 1905. Εκείνη τη χρονιά, η Εκκλησία και η Δημοκρατία εμπλέκονται σε άγρια μάχη. Ως αποτέλεσμα, ο νόμος του 1905 σηματοδοτεί το διαχωρισμό κράτους και Εκκλησίας. Με άλλα λόγια, τη γέννηση του αντικληρικαλισμού.
Σύμφωνα με τον νόμο, η δημοκρατία διασφαλίζει ελευθερία συνείδησης, εγγυάται την ανεξιθρησκεία, αλλά δεν αναγνωρίζει καμιά συγκεκριμένη θρησκεία. Η θρησκεία πρέπει να περιοριστεί στην Εκκλησία. Έχει αποκλειστεί από τη δημόσια ζωή. Ο διαχωρισμός είναι αποτέλεσμα σκληρής διαμάχης. Hier, dans l'Église catholique, vous n'aviez pas le droit de ne pas croire. Il a fallu se battre à l'intérieur de l'Église, à côté de l'Église, autour de l'Église, pour que l'athée, l'agnostique, soit reconnu et non pas, pardonnez-moi, toléré. Reconnu en tant que tel. Mais ça a été un athéisme de combat. Et ce sont des acquis qui ne sont pas venus en douceur ou d'une manière naturelle. Ce n'est pas une progression lente, c'est une progression brutale. Les gens ont été décapités pour ça. Donc il y a eu vraiment des violences énormes pour instituer ce bien-là commun qu'est la laïcité. Ένα παράδειγμα της προαναφερθήσας βίας είναι ότι οι 30.000 ιερείς αυτοεξορίστηκαν για να συνεχίσουν να διδάσκουν. Όσοι μένουν είναι υποχρεωμένοι να απαρνηθούν τον όρκο και το σχήμα τους. C'est extraordinairement libérateur. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous ne trouvez jamais le citoyen, la conscience personnelle, ne trouve jamais en face de lui le mur des pouvoirs. Rassembler. Parce que qu'est-ce qui vous reste comme liberté dès l'instant que le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont les mêmes? Έτσι, όταν σήμερα μιλάς για τη θρησκεία στη Γαλλία, κινδυνεύεις να σε υποπτευθούν. Πέρα από αυτό το πρώτο ταμπού, υπάρχει ένα δεύτερο που είναι πιο πρόσφατο. Ο Ισλαμισμός, η δεύτερη θρησκεία στη Γαλλία. Η απέτηση να αναγνωριστούν επίσημα οι χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης ρίχνει λάδι στη φωτιά και όχι μόνο για τους μουσουλμάνους. Προκειμένου να κατανοήσουμε αυτό το ταμπού, ας ανατρέξουμε σε εκείνη την απίστευτη αντίφαση. Η πέτρα του σκανδάλου είναι ο Σιλβέν Γκουγγενέμ. Ο γνωστός ιστορικός, με την έκδοση του βιβλίου του «Ο Αριστοτέλης, το Mont Saint-Michel», θα πυροδοτήσει τη διαμάχη. Πολλοί ιστορικοί πιστεύουν ότι η κληρονομιά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, το θεμέλιο του σύγχρονου πολιτισμού μας, έχει παραδοθεί μέσω μεταφράσεων του αραβο-μουσουλμανικού κόσμου. Στο βιβλίο του όμως ο Γκουγγενέμ αμφισβητεί αυτή την άποψη. Ο ίδιος πιστεύει ότι οι χριστιανοί μετέφρασαν τους Έλληνες φιλοσόφους κυρίως σε ομάδες μελέτης που είχαν σχηματιστεί στο Mont Saint-Michel. Πιστεύει ότι η μετάφραση των ελληνικών έργων για τον αραβο-μουσουλμανικό κόσμο έγινε κυρίως από αραβο-χριστιανούς, τους Ήρους. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη δεν οφείλει την νεωτερικότητά της μόνο στη συμβολή αραβο-μουσουλμάνων. Αυτή η άποψη υποδαβλίζει μια τεράστια διαμάχη. 56 διανοούμενοι και ερευνητές διαμαρτυρήθηκαν με άρθρο τους στη Λιμπερασιόν. Ο συγγραφέας παρερμηνεύει τους δεσμούς ανάμεσα στη χριστιανική Δύση και τον Ισλαμικό κόσμο. Η προσέγγιση του Σιλβέν Γκουγγενέμ υποδηλώνει μια ιδεολογική πρόταση με απαράδεκτες πολιτικές συνεκδοχές. Αυτό το έργο οδηγεί σε έναν πολιτιστικό ρατσισμό. J'ai été traité de raciste, d'islamophobe, on a dit que j'appartenais à l'Opus Dei, etc. J'ai l'impression que dès qu'on veut essayer de traiter un sujet qui tourne autour de l'identité européenne, on est suspecté d'arrière-pensée politique bien précise, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et dès que l'on parle de l'influence du christianisme, j'ai l'impression qu'en France, il y a une espèce de réflexe de défense vis-à-vis de ça, en se disant il ne faut surtout pas parler de racines chrétiennes, même s'il y a d'autres racines que les racines chrétiennes. Mais il ne faut pas en parler, parce que si on en parle, on va revenir à une époque où l'Église dominait la société. En gros, on va revenir au 19e siècle, et où l'Église était contre la République. Πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια τεράστια διαμάχη. Σε αυτό το πλαίσιο θέλαμε να μάθουμε τη γνώμη του Ζακ Λεγκόφ, διεθνώς αναγνωρισμένου ιστορικού σε θέματα του Μεσαίωνα. C'est un véritable lynchage intellectuel auquel se sont livrés un certain nombre médiévistes. Alors, je dois dire que je ne comprends pas très bien, que je déplore et je m'inquiète de cette violence qui ne doit pas exister dans nos milieux. Il faut faire des critiques scientifiques qui peuvent être
très dur, très dur, mais qui reste dans les limites, justement, de l'esprit critique et de la polémique. On peut lancer un débat, un grand débat, ouvert, documenté, sur la question de la place de l'islam dans le passé européen et l'apport de cet islam et des communautés musulmanes qui ont vécu ici par rapport à l'Europe. Voltaire disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. » Et si on n'est pas capable de ça, c'est que nous n'avons pas mérité ni la révolution, ni la déclaration de l'âme du citoyen, ni la séparation de l'Église et de l'État, et certainement pas notre citoyenneté. C'est une forme de pensée unique, ou c'est un refus de dialoguer ou de débattre de certains sujets, je pense, parce qu'on a peur que si on débat de ces sujets, on va entraîner des catastrophes politiques ou sociales. Alors, c'est certainement pas le cas. On peut faire n'importe quoi avec le pape, avec l'Église, ça ne gêne personne. Mais essayer de toucher à l'islam ou même certaines formes de judaïsme, vous brûlez les doigts. Doit-on avoir peur d'un débat d'idées? Je crois pas. C'est absolument nécessaire. Mais c'est vrai que, avouons-le, depuis quand même un certain temps, il n'y en a plus. Γιατί θα πρέπει οι Γάλλοι να νιώθουν συμπλεγματικά απέναντι σε 4 εκατομμύρια μουσουλμάνους πολίτες? Γιατί οι Γάλλοι δεν τολμούν να ανοίξουν μια δημόσια συζήτηση για αυτά τα θέματα χωρίς κανένα ταμπού? Αυτό είναι μια παράδοξη αντίληψη της δημοκρατίας. Γιατί αφήνουμε σε εξτρεμιστές το μονοπόλιο ενός διαλόγου που αφορά όλους? Μήπως δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις αξίες μας? Moi, je pense que les Français éprouvent pas un complexe, peut-être ils sont timorés, ils n'osent pas dire franchement qu'ils sont chrétiens, catholiques, et qu'ils l'assument, qu'ils le revendiquent et qu'ils l'assument. Faut pas attaquer l'islam, faut pas donner l'impression d'attaquer l'islam, parce qu'on a peur que ces banlieues arrivent et pillent Paris. Il y a une espèce de fantasme du barbare qui nous encercle, hein, qui est absurde, parce que c'est pas comme ça qu'on intégrera nos compatriotes en difficulté dans les banlieues. On a l'impression qu'on offenserait nos compatriotes musulmans en disant par exemple que nous sommes dans une terre chrétienne et qu'elle le restera. En France, on est en terre d'anti-chrétienté, point final. Il faut le dire. Nous voyons un islam conquérant. On a peur d'afficher ou de lui opposer une religion pour qu'on ne dise pas « ça y est, nous sommes de nouveau dans les croisades ». Το ταμπού των Γάλλων για τις χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης είναι ισχυρό και βαθύ. Η Γαλλία απέχει πολύ από την αντίληψη άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε αυτό το θέμα. Για να δούμε τη διαφορά, ας πάμε στη Γερμανία. Εδώ οι χριστιανοί κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Ο θεμελιώδης νόμος τους αναφέρεται στο Θεό και ένας υψηλός θρησκευτικός φόρος αποδίδεται στις εκκλησίες και στον κλήρο. Με λίγα λόγια, η Γερμανία είναι χριστιανική και δεν το κρύβει. Και ιδίως η Βαυαρία. Εδώ είναι δύσκολο να αγνοήσεις την επιρροή της θρησκείας. Παντού υπάρχει ο εσταυρωμένος, ακόμα και στις τάξεις των δημόσιων σχολείων. Ο Christoph Wolf είναι αντικληρικός δάσκαλος στο Ντίντορφ, κοντά στο Augsburg. Πριν από λίγες εβδομάδες ζήτησε από τη βαυαρική κυβέρνηση να αφαιρέσει τον εσταυρωμένο από τον τοίχο της τάξης του. Μεταξύ του εσταυρωμένου και του μαύρου πίνακα, ο Christoph Wolf έκανε την επιλογή του. Στη Βαυαρία όμως, οι άνθρωποι δεν δέχονται κάτι τέτοιο. Ο τύπος διαμαρτύρεται. Σύντομα στον τηλεφωνητή του ακούγονται προσβλητικά μηνύματα. Herr Wolf, Sie sind das größte Arschloch. Fundamentalisten. Katholische Fundamentalisten, anders kann ich nicht einordnen. So geht man mit andersgläubigen Menschen einfach nicht um, wenn man normalen Menschenverstand hat. Donnerstag, 7 Uhr. Wie endlich zum Sagen, Sie sollen sich schämen. Wissen Sie nicht, wo Sie leben, mit dem Kreuz in der Schule zu empfangen? Das gehört nein, muss nein. Und schauen doch Sie, wo es nachkommt, wo der Pfeffer wächst. Aber nicht nach Bayern und nicht nach Deutschland. Gehen Sie zur Türkei oder irgendwo mal, aber hauen Sie bloß ab. Ja, Herr Wolf, ich meine Kinder.
Το διοικητικό δικαστήριο της Βαβαρίας απέρριψε το αίτημα του αντικληρικού δασκάλου. Το έκανε βέβαια με πιο ευγενικό τρόπο. Σήμερα, πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, ο κύριος Βόλφ ετοιμάζεται να πάει στο σχολείο. Heute zum ersten Mal mit Kolleginnen, mit Kindern, mit Eltern. Ich bin jetzt schon etwas in Spannung, was wie Kolleginnen, wie Eltern mir gegenüber auftreten werden. Μόλις φτάνουμε, βλέπουμε την εκκλησία του χωριού να δεσπόζει μπροστά στο σχολείο. Στη Βαβαρία, το άρθρο 7 του νόμου για την εκπαίδευση ορίζει την ανάρτηση του εσταυρωμένου στις τάξεις των δημόσιων σχολείων. Το σύνταγμα της περιοχής ορίζει την πίστη στο Θεό ως κύριο σκοπό της εκπαίδευσης. Για τη διευθύντρια του σχολείου είναι απολύτως φυσικό. Das Kruzifix ist immer schon hier gewesen und immer in dieser Form. Man hat auch schlichtere Kruzifixe, wo man nur das Kreuz hat, ohne Korpus, aber bei uns sind sie mit Korpus. Herr Wolf hat mich gebeten, das Kruzifix in seinem Unterrichtsraum abzuhängen, weil er nicht mit dieser Weltanschauung, weil er nicht an Gott glaubt. Und ich muss mich ans Gesetz halten und musste diese Bitte abschlagen. Der Religionsunterricht ist Pflichtunterricht und Vorrückungsfach in Bayern. Der Religionsunterricht ist so aufgebaut, dass wir in der Grundschule 2 bis 3 Stunden pro Woche evangelischen und katholischen Religionsunterricht haben. Für bekenntnislose Kinder ist ein Ethikunterricht eingerichtet. Ebenso schön ist es, dass mit den Kirchen eng zusammengearbeitet wird. Wenn wir Schulgottesdienste haben, bereiten die Pfarrer und die Lehrerinnen und Lehrer das gemeinsam vor, sodass wir immer kindgerechte Gottesdienste haben. Ich finde es nicht normal, nein, dass er das Kreuz entfernen lassen möchte an der bayerischen Schule. Ich finde, dass wir hier in Deutschland auch auf der christlichen Ordnung aufbauen, ja, abendländischen christlichen Ordnung, und dass eben das als Zeichen des Kreuzes mit in die Schule gehört. Für mich ist es sehr wichtig, dass mein Kind Religionsunterricht hat und auch in der Schule bekommt und auch unterm Kreuz unterrichtet wird. Ja. Also im Grunde genommen geht es mir halt darum, diese Trennung zu halten, dass der Staat nicht über die Religiosität der einzelnen Mitbürger entscheidet, auch nicht der Kinder. Wir hatten ja auch dieses Beispiel damals in der DDR, wo das konträr gesehen wurde, wo der Staat auch eingegriffen hat, und zwar dahingehend, dass er eine Religionsausübung sehr erschwert bzw. fast ganz verboten hat. Hier haben wir etwas anderes, das wird eben sehr gefördert, und meine Meinung ist einfach, dass sich der Staat grundsätzlich aus dieser Entscheidung heraushalten sollte. Στη Γερμανία, αν ο θεμελιώδης νόμος δεν ορίζει την ανάρτηση του εσταυρωμένου στα σχολεία, εφαρμόζεται ο νόμος των ομόσπονδων κρατηδίων. Επομένως, ο εσταυρωμένος θα συνεχίσει να υπάρχει στις σχολικές τάξεις της Βαβαρίας. Gerade schön wieder daheim zu sein. Kein Kruzifix hängt, keine Madonna, kein Heiligenbild. Endlich ein normaler Haushalt und kein Ikonen- oder Kruzifixhaushalt. Verlassen denke ich wohl, dass ich bei mir zu Hause kein Kruzifix habe. Ich schaue nach dem Wetter, schaue zum Nachbar rüber und da hängt wiederum ein Kruzifix. Muss man tolerieren, ich verstehe es nicht. Για να καταλάβουμε καλύτερα την απανταχού παρουσία της θρησκείας στη Γερμανία, θα πάμε στα καταπράσινα προάστια του Μονάχου, 180 χιλιόμετρα από εδώ.
Είναι Κυριακή πρωί, τελευταία ημέρα των περιφερειακών εκλογών. Στη Βαυαρία, την ημέρα των εκλογών, επικρατεί πάντα το ίδιο σκηνικό. Τα αριστερά κόμματα βρίσκονται μπροστά από το Δημαρχείο και τα δεξιά μπροστά από την Εκκλησία. Στην ήσυχη βαυαρική εξοχή επικρατεί κατανυκτική ατμόσφαιρα. Ο Ντομινίκ Στόιμπερ εκπροσωπεί το Χριστιανικό Συντηρητικό Κόμμα. Στη Βαυαρία η θρησκεία είναι ισχυρό προεκλογικό επιχείρημα. Η διαφήμισή της μπορεί να αποφέρει περισσότερες ψήφους. Also für mich sind es die konservativen Werte, die sehr wichtig in der Politik sind. Der letzte Kandidat hier im Landtag, mein Vater, hat 72% der Stimmen geholt im Stimmkreis. Mal schauen. Das Kruzifix in den Klassenräumen ist nichts um des Habens, sondern es ist ein Symbol. Es zeigt einfach, was für Werte wir haben, für was wir stehen. Für was die Bevölkerung steht, was für Werte sie hat, was für Wertvorstellungen einfach auch dahinter stehen. Das ist eine Lebensweise, was auch dazu gehört. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass das Kruzifix oder das Kreuz in den Kirchen, also nicht nur in den Schulen, auch in den öffentlichen Amtsstuben drin ist. Warum, sagen Sie nochmal mit ganz zwei Stichworten, warum ist es wichtig mit dem Kreuz? Weil es auch ein Symbol ist, für was man steht, für welche Werte man vermittelt. Genau. Einfach, ich sage immer, es ist natürlich nicht nur, dass wir sagen, ihr müsst jetzt christlichen Glauben sein, weil das Kreuz steht ja für viel mehr. Es ist jetzt nicht nur ein Kreuz und das ist Christus, sondern welches Mensch will, was für eine Denkweise haben wir? Wie ist man geprägt? Das ist auch es ist nur schwierig, dann den Muslimen irgendwas zu sagen zu diesem Thema, nicht wahr? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, mit dem ich zusammen in der Schule war, in der Grundschule und Gymnasium. Mit dem habe ich darüber auch diskutiert, weil vor allem in der Jugend, wenn man sagt, okay, wie schaut denn das aus? Ich bin von der anderen, evangelisch. Ah, das ist ja sehr interessant. Ja, aber so, Sie so, als ob ich ein Exot wäre. Meine Frau ist evangelisch, nein. Das zu wissen, es war interessant, ob das, weil die evangelische Sichtweise ist natürlich auch immer sehr, mit sehr offen und ich glaube da... Wir haben darauf reagiert, die CSU hat darauf reagiert, wir waren sehr stark dafür und haben uns auch eingesetzt, dass das christliche Menschenbild auch in der europäischen Verfassung, die ja hoffentlich irgendwann mal kommt, bald kommt, darin verankert wird. Wir kämpfen auch darum, unsere Tradition, unser Menschenbild, unser Programm an den Mann zu bringen. Schauen wir, ob es uns gelingt. Αν είσαι Γάλλος, σίγουρα θα εκπλαγείς με αυτά που συμβαίνουν στη Βαυαρία. Ωστόσο, κι αλλού στην Ευρώπη, όπως στην Πολωνία, στην Ιταλία ή στην Ισπανία, συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που μόλις είδαμε στη Γερμανία και όχι κάτι αντίστοιχο του γαλλικού αντικληρικαλισμού. Για να βεβαιωθούμε, ας πάμε στις Βρυξέλλες. Εδώ κάθε μέρα στις 8 το πρωί, χιλιάδες Ευρωπαίοι δημόσιοι υπάλληλοι γεμίζουν τα γραφεία 70 κτηρίων και εργάζονται για την επίτευξη του οράματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν όμως βρεθούν στον τόπο εργασίας τους, κάποιοι σταματούν σε αυτό το παρεκκλήσι που βρίσκεται ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως εδώ δεν υπάρχει τίποτε το συγκλονιστικό. Μόνο που αν περιμένουμε λίγο, θα διαπιστώσουμε ότι αυτός ο τόπος θρησκευτικής λατρείας αναμειγνύει παράδοξα την πολιτική με τη θρησκεία. Αυτοί οι κοινοβουλευτικοί υπάλληλοι, οι ευρωβουλευτές και άλλα μέλη της Κομισιόν λένε περίεργες προσευχές. Prions que tu sois au sein de nos politiques européennes, que tu habites nos politiques européennes, nos dirigeants, nous t'en prions, Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui gouvernent les peuples. Για τον Ζερόν Βινιόν, δημόσιο υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην έμπιστο του Ζακ Ντελόρ, η πολιτική και η θρησκεία μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς πρόβλημα. Πιστεύει μάλιστα ότι είναι συμπληρωματικές. Ce lieu représente quelque chose qui est vital, à mon avis, pour la construction européenne. Sing them hell, I know. Comme nous sommes des pays différents, des cultures différentes,
Nous avons besoin de nous reconnaître les valeurs communes qui transcendent ces différences, des valeurs communes. Le développement de l'Union européenne est basé sur une vue très étroite des besoins humains, c'est-à-dire sur une vue à très court terme, et bon, ce qui nous apporte un plus. D'ailleurs, souvent, la manière de présenter l'Europe par beaucoup de dirigeants, c'est de dire « regardez ce qu'elle vous apporte ». Mais ils ne disent pas « voyez ce qu'elle est et ce qu'elle nous invite à être ». Et que la paix de Dieu qui surpasse tout sentiment garde nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus. À la gloire de Dieu, notre Père. Amen. Μπορεί να σκέφτεστε ότι αυτή η ιστορία για το παρεκκλήσι της Ευρώπης είναι αστεία. Δεν είναι όμως. Θυμηθείτε τη μάχη για το Ευρωσύνταγμα που αναφέραμε στην αρχή του ντοκιμαντέρ. Τα χριστιανικά πολιτικά κόμματα ζήτησαν αναγραφή της φράσης «Χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης». Μάταια όμως. D'abord, il y avait eu une grande victoire. Le fait que finalement les racines chrétiennes n'ont pas été inscrites dans le traité constitutionnel. Mais bon, le combat n'est pas terminé parce qu'on en reparle tout le temps pour le moment. Madame Merkel vient ici, elle dit écoutez, les racines chrétiennes ne sont pas dans le traité, mais moi personnellement, je pense que l'Europe a des racines chrétiennes. Εν τούτης, όσοι αγωνίζονται για τη θρησκευτική ταυτότητα της Ευρώπης δεν έχουν παραδώσει τα όπλα. Τα χριστιανικά πολιτικά κόμματα και οι θρησκευτικές οργανώσεις είναι παρόντα και δραστήρια. Στις Βρυξέλλες διεξάγεται ένας πραγματικός πόλεμος επιρροής. Προς το παρόν δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι θα κερδίσουν οι αριστεροί. Η πραγματικότητα είναι ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί αφιερώνουν πολλές συναντήσεις και συζητήσεις με χριστιανικές ομάδες άσκησης πίεσης και άλλες θρησκευτικές οργανώσεις. Γεύματα, συνεδριάσεις, συσκέψεις, ακόμα και συνομιλίες με ευρωβουλευτές. On a depuis des théologiens qui viennent prêcher la bonne parole à vraiment une extrême droite lobbyiste religieuse et nationaliste qui est infréquentable. Η επιστροφή της θρησκείας στην Ευρώπη είναι γεγονός. Συμπίπτει με την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 10 ανατολικοευρωπαϊκών χωρών, όπου οι χριστιανικές αρχές έχουν αντικαταστήσει την κομμουνιστική ιδεολογία. On avait beaucoup de députés qui arrivaient, qui étaient chauffés à blanc, parce que le rôle de l'Église chez eux avait été important. Et je prends par exemple les Polonais. Donc ces pays sont arrivés, mais bardés et revendicatifs. Et donc on a eu des morceaux d'anthologie. Madame Krupa, qui est une députée polonaise, qui est incroyable, nous a fait un jour un numéro à propos de l'avortement. Au Parlement, qu'on en ouvrait des yeux comme des loups. Bon Dieu, c'est pas possible, on n'a jamais entendu ça. Bardzo szanowny panie przewodniczący, szanowni parlamentarzyści, przede wszystkim chcę podziękować panu Bogu, że dane mi jest w Parlamencie Europejskim mówić o najważniejszym współcześnie temacie obrony życia, szczególnie w sytuacji, gdy co roku dokonywanych jest ponad 50 milionów zabójstw dzieci w łonach ich matek, co jest znacznie większym ludobójstwem niż miliony ofiar Holokaustu. Dokonuje zakamuflowanego terroryzmu wobec najsłabszych dzieci wraz z stwarzaniem nowoczesnych obozów zagłady. Czym różni się zabicie bezbronnych dzieci w łonach ich matek od zagłady w Biesłanie? Na jakiej podstawie Unia Europejska chciałaby uzurpować sobie prawo do decydowania o życiu i śmierci człowieka. Στην πρωτεύουσα της Ευρώπης, τέτοιες με τοπικές επιθέσεις από φονταμενταλιστές βουλευτές είναι συχνές. Ας μην έχουμε αυταπάτες. Οι Ευρωπαίοι αντικληρικοί έχουν να αναμετρηθούν με πιο διακριτικές και πιο ευγενικές ενέργειες. Τις ενέργειες των χριστιανικών λόμπι. Πάνω από 100 ομάδες άσκησης πίεσης, όπως αποκαλούνται, δραστηριοποιούνται στους διαδρόμους των Βρυξελών. Ces lobbies interviennent dans absolument tous les domaines, dans tout ce qui va intéresser demain les Européens. La flexibilité du travail, la TVA réduite, je pense là que les églises interviennent dans des domaines où on ne les attendait pas jusqu'à présent. Η ιστοσελίδα Eurofam, ακροτήμιο των ευρωπαϊκών οικογενειών, είναι ένα παράδειγμα.
Αυτή η ιστοσελίδα βαθμολογεί τους βουλευτές ανάλογα με τις ψήφους τους σε ηθικά θέματα. Κάθε βουλευτής έχει τον έλεγχό του, όπως το σχολείο, όπου αναγράφονται το όνομα, το φύλο και η ηλεκτρονική διεύθυνσή του. Κάθε ψήφος του βαθμολογείται με ένα συν ή ένα πλην, ή η απουσία αυτών με μια πράσινη ή κόκκινη βούλα. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσεις τι θεωρείται καλό και πού ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως. Υπάρχουν κι άλλα, όπως για παράδειγμα, κάθε χρόνο ανεβαίνει στο διαδίκτυο μια γενική κατάταξη βουλευτών με λίστα πρωταθλητών που Γερμανοί και Πολωνοί συντηρητικοί χριστιανοί είναι πάντα οι αρχηγοί. Υπάρχει και η λίστα της ντροπής με τους αντικληρικούς βουλευτές όπως η Βερονίκ Ντε Κεζέρ. Ποιος είναι ο σκοπός όλων αυτών? Ακούστε. Nous avions de très bons rapports avec des députés chrétiens qui sont progressistes et qui signeraient des résolutions sur l'interruption volontaire de grossesse ou la recherche sur les cellules souches. Ces députés sont prêts à signer avec nous. Mais lorsque ce site le sait, il lance alors auprès de l'électorat de ce député, qui, dans sa circonscription, des alertes-actions et le député reçoit dans sa circonscription électorale des pressions importantes de la part de ses électeurs et de lobbies locaux qui font que ce député, nous l'avons déjà constaté à plusieurs reprises, retire alors sa signature et notre amendement n'est plus valable, ne peut plus être déposé. Ici, il y a des députés qui sont pour le créationnisme et qui le disent. Alors, est-ce que c'est ça l'avenir de l'Europe? Moi, j'ai dit, c'est pas nous qui sommes ringards. Mais l'Europe regarde dans le rétro, hein. Bon, qu'il y ait eu une influence importante, évidemment, de la religion pour créer l'Europe, mais que, justement, il y ait eu un sursaut contre l'obscurantisme avec les Lumières, pour lutter contre ça, moi j'ai pas envie de revenir à l'obscurantisme, mais les laïcs devraient être beaucoup plus vigilants, beaucoup plus fermes. Τελικά η Ευρώπη έχει ιουδαϊκές χριστιανικές ρίζες? Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Είναι όμως αυτός λόγος για να νιώθουμε ντροπή? Δεν υπάρχει κανένας λόγος να νιώθουμε έτσι. Πρέπει να συμπεριληφθεί στο Ευρωσύνταγμα. Οι ευρωβουλευτές είπαν όχι. Πρέπει να παραμείνει έτσι? Τώρα είναι η σειρά σας να απαντήσετε. Μετάφραση Αφροδίτη Κοσμά. Αφήγηση Αθηνά Σωτηροπούλου. Τεχνική επιμέλεια Νίκος Γκοσές. Μίξη ήχου Χρήστος Σιδηρόπουλος. Επιμέλεια μεταγλωτισμού, τμήμα υποτιτλισμού, μεταγλωτισμού και ελέγχου, διεύθυνσης προγράμματος ΕΡΤ.